Όχι ρε φίλε. Χάλασε το μηχανικό. Ε, πάρε άλλο ρε. Καλά σοβαρός με 100 ευρώ. Πού θα τα βρω. Άσε ρε, έχω. Πάρε αυτό. <σομίου> Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Δυστυχώς μετά από τρία χρόνια κατάφερα να καταστρέψω το μηχανικό μου πληκτρολόγιο και ναι, είναι λίγο πικρή ιστορία. Ε, πάντων, ε, από δική μου βλακεία βασικά, κατά λάθο, έπεσε λίγο νερό πάνω την ώρα που έπαιζα, είχα να ποτήρι πιο δίπλα, και ενώ στην αρχή δούλευαν όλα καλά, μετά από 3 δευτερόλεπτα έγιναν όλα κάρβουνο και δυσλειτουργούσε και ο υπολογιστή και 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 τέλος πάντων. Ε, ναι. Αυτό εδώ είναι το μηχανικό πληκτρολόγιο που είχα, το CM Storm κάτι με διακόπους. Είναι από τα πρώτα μηχανικά που εμφανίστηκαν στον ελληνικό χώρο πριν από 3 με 4 χρόνια, το 2013, στις αρχές του 2013, όταν οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν τι θα πει μηχανικό πληκτρολόγιο. Η τιμή του ήταν τότε 97 ευρώ. Μπορώ να πω ότι είχα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη με πολλές οικονομίες που έκανα. Από τότε το έχω λατρέψει, το έχω, έχω περάσει πάρα πολλά με αυτό το πληκτρολόγιο. Το μόνο πρόβλημα που είχα στην αρχή ήταν ότι είχε χαλάσει το, το USB που είχε από πίσω και αναγκαστικά πήρα κάποιο άλλο και το πατένταρα λίγο να μπαίνει ώστε να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Μια χαρά. Τον τελευταίο χρόνο, ενώ πρώτα το λειτουργούσα με USB, το έβαλα με. Τι παλιέ τη ε, συμβατικέ ε, θύρε PCI, όπω λοιπόν, δεν θυμάμαι καν πώ είναι το ηνομασία ή η κανονική. Τέλο πάντων, και ναι, με κόκκινου διακόπτε, το έχω δει πάρα πολλέ φορέ όταν έκανα βίντεο παλαιότερα, μετά από τρία χρόνια, πάπαλα. Τώρα θα περιμένω λίγο καιρό μπάσκετ τρώσει μόνο του, αν και δεν νομίζω. Τέλο πάντων, αυτό έγινε η αφορμή και ευκαιρία να κάνω ένα βίντεο, και μάλιστα ε, το οποίο το είχα πολύ καιρό στο μυαλό μου, δεν σκόπευα να το κάνω μια φορμή να αντικαταστήσω εντελώς το μηχανικό μου πικτρολόγιο, αλλά μιας που η ηρωνία και η τύχη τα φέρνουν έτσι ώστε να χρειαστεί να το αλλάξω. Τέλος πάντων, εδώ και πολύ καιρό, σχεδόν κανένα εξάμεινο κοντά, έχει πέσει στα χέρια μου ένα πικτρολόγιο της Νέκ, Ένα από τα πιο Παλαιά μηχανικά είναι πάνω από 20 χρόνια. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το NEC APC H4120. Λοιπόν, αρκετά σπάνιο μοντέλο, αν και έχω δει αρκετού να το έχουν. Όταν έψαχνα να βρω πληροφορίε, δεν έβρισκα τίποτε. Το συγκεκριμένο έχει δικού του ιδιαίτερου διακόπτε. Ε, το καλώδιο του είναι όπως βλέπετε έτσι, το παλιό στυλ διπλωμένο, πυροειδέ και καταλήγει σε, στις παλιέ. Στου παλιού συνδέσμου ε, που βάζουμε στα πληκτρολόγια ποντίκια των παλαιότερων γενιών. Είναι μηχανικό πληκτρολόγιο. Ε, μπορώ να πω ότι όσο το δούλεψε ήταν αρκετά καλά. Αν και το θέμα με το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έχει, είναι ότι επειδή είναι παρμπάλαιο, έχουν χαλα... χαλαρώσει λίγο τα ελαττήρια του. Αυτό βέβαια δεν το καθιστά μη λειτουργικό, μια χαρά λειτουργικό είναι. Οπότε τώρα, μια και έχω ξεμείνει χωρί πληκτρολόγιο, είναι ιδανική ευκαιρία να το χρησιμοποιήσω full time και να. Να κατοχυρώσω και επίσημα τον τίτλο που θα βάλω και στο βίντεο που θα το δείτε, όσοι πατήσετε επάνω, Το μηχανικό πληκτρολόγιο του φτωχού. Γιατί πραγματικά, αυτό εδώ που έχω μπροστά μου είναι το μηχανικό πληκτρολόγιο του φτωχού, πια. Η τιμή με, στην οποία το αγόρασα είναι γύρω στα 25 ευρώ. Εάν ψάξετε, πολύ δύσκολα θα βρείτε να το αγοράσετε, αλλά σίγουρα αν οι πατεράδε σα είχαν υπολογιστέ παλαιότερων εποχών σε κάποιο πατάρι κάπου θα υπάρχει κλεισμένο ένα μέσα. Ήδη ο φίλος μου ο Δημήτρης Οδούνας βρήκε νομίζω ή ένα ή δύο δικά του κάπου χωμένα στο σπίτι του. Έχει κάνει και ένα βίντεο πριν από λίγο καιρό. Ε, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, παιδιά, να σας δείξω τη διαφορά, εάν δείτε, το έχω δείξει και σε παλαιότερο βίντεο, ας πούμε οι κόκκινοι διακόπτες, αν δείτε από κάτω, σας είχα δείξει και πώς να, του, να κάνουμε silence, έχουν αυτό εδώ το σταυρό. Αυτός εδώ ο σταυρός, λοιπόν, είναι ο κόκκινο διακόπτη, αυτό το πλήκτρο μάλλον. Και πάνω σε αυτό μπαίνει το κουμπί μα. Θα δείξει πώ να βάλουμε και silence, πώ να βάλουμε τα rubber pads από κάτω. Έχω κάνει πολλά πράγματα για το μηχανικό πληκτρολόγιο. Είχα κάνει και βίντεο ε, τον, με τη διαφορά, ποια είναι η διαφορά των μηχανικών διακοπτών. Στην, όταν ακόμα σα λέω δεν υπήρχαν καν μηχανικά πληκτρολόγια στην Ελλάδα, το κανάλι καλό ή με τα 15 άτομα που είχε τότε subscribers κατάφερα και πραγματικά ήταν μια από τι καινοτομίε. Και καλώς ή είναι από τα πιο καλά μου βίντεο αυτή τη στιγμή στο κανάλι με, πιο με τα πιο πολλά views. Πώ να επιλέξω μηχανικό πληκτρολόγιο, είναι τα μηχανικά πληκτρολόγια καλά ή όχι. Λοιπόν, Τέλο πάντων, το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο, γιατί στην ουσία αυτό το βίντεο γίνεται με αφορμή να σα δείξω το πληκτρολόγιο αυτό, αν και πιο πολύ βλέπετε εμένα να σα αφηγούμε την ιστορία μου, είναι αυτό εδώ, βλέπετε τεράστιο πληκτρολόγιο, Professional Series λέει επάνω, Systems μάλλον, είναι πολύ βαρύ, το είναι γύρω στα 2 κιλά περίπου πληκτρολόγιο, δηλαδή μπορείς, να σκοτώσεις και άνθρωπο με αυτό, εάν χρειαστεί. Ε, το βίντεο αυτό είναι το τελευταίο βίντεο που θα δείτε, τελευταίο βίντεο που θα δείτε. είναι το τελευταίο βίντεο που γυρνάω ηλικιακά, ε, σκεφτείτε ότι έχω πόσα βίντεο μέσα στην υπολογιστή που ακόμα δεν τα έχετε δει, αλλά λόγω του ότι... Τώρα τα έχω πάρει που χάλασε το μικρολόγιο μου. Σκέφτηκα να το φτιάξω μπαμ μπαμ να σα το ανεβάσω. Λοιπόν. Αν ακούσετε. Ο ήχο του είναι ακριβώ πολύ κοντά στον ήχο που κάνουν οι μπλε οι μπλε διακόπτε. Ακούστε λίγο. δεν είναι όμω τόσο. δεν έχει το ίδιο feedback, καλό ή κακό. Είναι πιο πολύ πληκτρολόγιο, όπω είναι και οι μπλε διακόπτε βέβαια για δακτυλογράφηση. Όμω μέσα είναι εντελώ διαφορετική. Αν δείτε, αν καταφέρω βασικά να ανοίξω ένα. Δεν βγαίνει με τον ίδιο τρόπο. Λοιπόν, είναι ακριβώ έτσι. Σκεφτείτε ότι πριν από 20 χρόνια περίπου. Οι διακόπτε έμοιαζαν με του διακόπτε των καινούριων πληκτρολογίων, αυτά που βγαίνουν τώρα η μετέπειτα γενιά από του τσέρι ε, Cherry διακόπτε. Φαίνεται μέσα. Η κάμερα θα με βοηθούσε αν έκανα ένα zoom τη προκοπή. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι ο ΒΑΛ και το πλήκτρο είναι ακριβώ έτσι. να σα το δείξω στην κάμερα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πώ είναι μέσα το πλήκτρο, γκρι. Ε, Εντελώ διαφορετική τεχνολογία από ό,τι έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Το συγκεκριμένο. Είναι αρκετά, έχει αρκετά ωραία αίσθηση όταν γράφεις με αυτό εδώ, πολύ όμορφη. Ε, απλά σας λέω λόγω του καιρού έχει λίγο, έχουν λίγο χαλαρώσει τα ελαττήρια μέσα, αλλά μια χαρά τα καταφέρνεις να γράφεις. Μπορείς να παίξει, έχει ακριβώς την ίδια αίσθηση με τα περισσότερα μηχανικά με τους μπλε διακόπτες. Αρκετά μαλακοί διακόπτες, ε, βοηθάνε στο να γράψεις. Και σα είπα, η τιμή του, αν το ψάξετε και το βρείτε, πολλοί από εσά μπορεί να το βρείτε τζάμπα πεταμένο σε, κάποιο, σε κάποια ντουλάπα, σε κάποια βιβλιοθήκη, σε κάποιο πατάρι. Οι πατεράδε μα, βασικά και η δικιά μου γενιά, εσεί κάποιοι που είστε πιο μικροί, οι πατεράδε σας ίσω, τα έχουν χωμένα σε κάποιο κάπου. Ψάξτε όσοι έχετε παλιά συστήματα, ξυρίβετε, κρύβονται μέσα διαμάδια. Αυτό είναι ένα από αυτά τα διαμάντια. Σα λέω, εγώ τα αγόρασα από ένα παιδί στο Insomnia με 25 ευρώ. Μέχρι τώρα, πραγματικά στην αρχή δεν, δεν λειτουργούσε. Προσπαθούσα να δω πώ θα το κάνω να λειτουργήσει. Τελικά έφταιγε το ότι δεν είχαν ενεργοποιήσει τη θύρα πίσω από τον υπολογιστή μέσα από τη μητρική, από τον BIOS. Το έφτιαξα και λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Πραγματικά σα λέω. Ε, Καλό ή κακό, έφτασα σε μια φάση τώρα επειδή τώρα και με το στρατό δεν έχω τη δυνατότητα να δώσω μεγάλο χρηματικό ποσό για να πάρω ξανά μηχανικό γιατί ας μην γελιόμαστε ένα μηχανικό πληκτρολόγιο αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 90 ευρώ στην Ελλάδα Καλό ή κακό, είναι αρκετά υψηλέ οι τιμέ και είναι πιο πολύ είδο πολυτελεία. Βέβαια το κακό είναι ότι αν συνηθίσει με τα μηχανικά πληκτρολόγια δύσκολα θα πάσει σε απλό κλασικό πληκτρολόγιο Τέλος πάντων η τσέπη είναι ένα μεγάλο σπρόξιμο το οποίο θες δεν θες θα συνηθίσεις ξανά στα παλιά. Τέλος πάντων προσωπικά μπορώ να πω ότι με το πανάρχιο αυτό το ηλεκτρολόγιο σκοπεύω να τη βγάλω για ένα διάστημα μέχρι να βρω τι να κάνω. Τέλος πάντων ο τίτλος σας είπα ξανά θα είναι το μηχανικό πληκτρολόγιο του φτωχού και όντως αυτά εδώ τα μηχανικά πληκτρολόγια παιδιά είναι μια λύση σε περίπτωση που θέλετε ένα μηχανικό πληκτρολόγιο αλλά δεν... δεν, έχετε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσετε μπορείτε σας είπα να το βρείτε κάπου στο σπίτι σας χωμένο αν είχατε πατεράδες σας ή μπορείτε να το βρείτε να το προμηθευτείτε σε πολύ μικρή τιμή όπως έκανα και εγώ αυτό ήταν το βίντεο σύντομο περιεκτικό, σας είπα τον πόνο μου, σας έδειξα το μηχανικό πληκτρολόγιο και πραγματικά το συγκεκριμένο μηχανικό πληκτρολόγιο είναι ένα κόσμημα βαρύ παλιά τεχνολογία, αν δείτε από κάτω. Λοιπόν, έχει οδηγού για να βγάλει το καλώδιο, τα ποδαράκια του. Σα λέω, είναι ένα κτίνο από τα πιο βαριά πληκτρολόγια που έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου. Πολύ πρακτικό και σώζει ζωέ. 25 ευρώ. Γιατί όχι. Στην ανάγκη, τι λέγανε πάλι, η πανία τέχνη κατεργάζεται. Λοιπόν, Κώστα, now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σα.